Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να φτάσει σε άλλο ένα γκολ. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Διώχνει ο Ντεγκρά. Ο Ολυμπιακός πιέζει στο 69. Αυτή ακριβώς είναι και η σκέψη του. Ψάχνει να δει στον πάγκο, ίσως χρησιμοποιήσει τον Φετφατζίδη στη θέση του Μπαγάσα ή τον Ουρτάδο στη θέση του Ντουντού. Ο Μιραλάς θα κάνει ένα σουτ, καλό σουτ. Άλλη μια επέμβαση από τον Ντεγκρά. Διώχνει σε κόρνερ στο 74 αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό. Εδώ και πάλι προσπάθεια του Μιραλάς και η επέμβαση του Ντεγκρά. Δέχτηκε ένα χτύμα και δεν θέλει να το επιβαρύνει. Μιραλάς κρατά μπάλα ωραία. Ο Μιραλάς νέα προσποίηση, κάνει το σουτ και εδώ ο Ντεγκρά σταματάει. Θα δούμε λοιπόν εδώ τον νεαρό Κώστα Φορτούνη που έγινε πρωτοσέλιδο από την Κυριακή μετά το γκολ, το δεύτερο γκολ του Αστέρα με την ΑΕΚ. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό στα μικρά τμήματα, έφυγε, επέστρεψε στα Τρίκαλα από Κατάγεται, έπαιξε στη Δήμητρα Τρικάλων. Μετά βρέθηκε στον Αστέρα Τρίπολης και όλοι μιλούν. Παλιά του Ιμπαγάσα για τον Μιραλάς. Επιμένει και γίνεται κάτοχος της μπάλας, δίνει. Ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Μιραλάς προσπαθεί και θα προλάβει να διατηρήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Θα τη στείλει και πάνω στον Αργυρόπουλο. Στο 80, 3-0 Ολυμπιακός, προηγείται του Αστέρα. Εδώ και πάλι η προσπάθεια του Μιραλάς πάνω στον Αργυρόπουλο. Αντιπεδούχη και πάλι με τον Μιραλάς, θα πάρει. Εδώ η προηγούμενη προσπάθεια του Μιραλάς που ξεσήκωσε τον κόσμο. Άρεσαν αυτές οι ενέργειες. Έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω να δούμε αυτή τη φάση. Με τον Μιραλάς που θα περάσει Μιραλάς και αυτή τη φορά. Σε ωραίες προσπάθειες ο Μιραλάς, ενώ ζητούν κάρτα για θέατρο οι παίκτες του Αστέρα. Για να ξαναδούμε τη φάση, λίγο ύποπτη μου φάνηκε. Εδώ η προσπάθεια του Μιραλάς που και εδώ πέρασε ωραία τον αντιπαλό του. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, θα μπορούσε. Για να ξαναδούμε πάλι. Μάλλον σκοντάφτει στο πόδι, το άλλο πόδι του Πούλιδο. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Κοίταξε το αριστερό πόδι του Πούλιδο. Εκεί σκοντάφτει, όχι στο απλωμένο, στο πίσω πόδι.